Η ακρίβεια φαίνεται να βάζει φρένο στο άνοιγμα των περισσότερων ξενοδοχείων στους κυρίους τουριστικούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας για το Πάσχα. Βέβαια, το νησί της Θάσου προετοιμάζεται εν ώψη του Πάσχα να υποδεχτεί οδικούς τουρίστες τόσο από την χώρα όσο και από τις γειτονικές, βαλκανικές και επίσης ορθόδοξες χώρες. Εκείνο που είναι γεγονός είναι ότι η περιοχή μας, όσον αφορά τον οδικό τουρισμό, έχει μία δυναμική. Αλλά αυτή η δυναμική πρέπει να συνοδεύεται και από διάφορες προϋποθέσεις όσον αφορά, γιατί ο τουρισμός, όπως ξέρουμε, χρειάζεται ηρεμία. Εάν ηρεμήσουν τα πράγματα, θα έχουμε μια αρκετά καλή χρονιά. Εάν τα πράγματα πάνε έτσι, μιλάω πάντα για τον οδικό τουρισμό, τα πράγματα θα είναι δυσκολότερα. Τώρα υπάρχουν και οι δυτικοί, όπως είναι οι Γερμανοί, οι Άγγλοι κτλ. Εκεί υπάρχει μια, σε σχέση με πέρσι, μια άνοδος, την οποία ακόμη δεν την ξέρουμε, ας πούμε, το μέγεθός της. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τη Μεγάλη Εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει περίπου το 30% των ξενοδοχείων του νησιού, ενώ περισσότερη κινητικότητα καταγράφεται σε μικρότερα καταλήμματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα. Προς το παρόν, δειλά-δειλά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται οι πρώτοι επισκέπτες. Ο καιρός δεν βοήθησε τις πρώτες αυτές ημέρες. Βέβαια, αυτό το οποίο περιμένουμε από την Πέμπτη και μετά είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Και η Θάσος αυτή την εποχή είναι πραγματικά πανέμορφη. Η φυσική της ομορφιά είναι σε πλήρη έξαρση. Μπορεί κάποιος να δει μοναδικές στιγμές και μέρη τα οποία θα μοιάζουν εντελώς διαφορετικά από αυτό που έχουν συνηθίσει το καλοκαίρι. Όλοι αυτό περιμένουμε. Τα πρώτα δείγματα για τον τουρισμό είναι πολύ καλά. Οι κρατήσεις πάνε πολύ καλά για το νησί μας. Οι τιμές δεν έχουν πάρει την ανηφόρα. Είμαστε σε πολύ καλή ροή. Ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Βρισκόμαστε εδώ στο χωριό της Παναγίας. Είναι ο Μητροπολιτικός Ναός της Παναγίας της Θάσου. Είναι όντως ένα πανέμορφο χωριό με μια πολύ ωραία εκκλησία. Περιμένουμε τον κόσμο Μεγάλη Εβδομάδα. Την Κυριακή αναβιώνουμε για το έθιμο του Ιούδα. Οπότε καλά είναι όσους επισκέπτες έχουμε στο νησί να έρθουν εδώ να το δουν. Το νησί της Θάσου είναι σίγουρα μια μεγάλη επιλογή για αρκετούς από τους Βαλκάνιους τουρίστες, ακόμη και για τις ημέρες του Πάσχα. Κοιτάξτε, όσον αφορά το Πάσχα, κάποια ξενοδοχεία από ό,τι γνωρίζω, θα υπάρξει κάποια κίνηση στο νησί. Ίσως δεν ευνοούν και αυτά τα καιρικά φαινόμενα τις τελευταίες ημέρες. Το κρύο, ακόμα και χιόνια πάνω στο βουνό. Πάντως υπάρχει μια αισιοδοξία ότι αυτό το δεκαήμερο μέχρι, ας πούμε, και για την Πρωτομαγιά που κολλάει κατά κάποιο τρόπο, θα υπάρχει κίνηση στο νησί. Ήδη αυτά τα δείγματα τα έχουμε δει τα τελευταία τρία φυσικά, Παρασκευό, Σαββατοκύριακα, όπου πολλοί επισκέπτες, ειδικά από τα Βαλκάνια, έχουν έρθει στο νησί. Υπάρχει μια κίνηση, σας είπα, υπάρχει αισιοδοξία γενικότερη ότι θα πάει καλά η σεζόν, τουλάχιστον αριθμητικά, αλλά όπως γνωρίζετε έχουμε μια σταθερά. Η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, έτσι. Ναι, σωστά. Γιατί γνωρίζετε αφενός με τα προβλήματα που είχαμε με την Όμικρον, τα οποία συνεχίζονται βέβαια, ό,τι και να λέμε. Λοιπόν, ήρθε και ο πόλεμος, η εισβολή που έχει γίνει σε διπλανή χώρα.